Επιστρέφουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κοντά μας πάντα είναι ο υποψήφιος δήμαρχος Αριστοτέλη, ο κύριος Αργύρης Τσακνής. Κύριε Τσακνή, πριν από δύο μέρες περίπου, επιχειρήσατε μία επαφή, μία συζήτηση, μία συνάντηση με τον κόσμο της Ιερισσού, στο πολιτιστικό κέντρο, με τον κόσμο του Δήμου σας, προκειμένου να κάνετε ένα σύντομο απολογισμό, αν μπορούμε να πούμε απολογισμό με αυτή τη στενή έννοια, όλη αυτή την αναφορά που κάνατε, στα πεπραγμένα του Δήμου. Τι είπατε στους δημότες, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι έπρεπε να ξέρουν, να γνωρίζουν για το τι έγινε μέχρι σήμερα από την παρούσα διοίκηση του Δήμου? Αυτό, ξέρετε, άσχετα που κανένας δεν το τηρεί, είναι και μέσα στις υποχρεώσεις του Δήμου να κάνει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ανοιχτό απολογισμό. Mm-hmm. Εμείς δεν τα καταφέραμε να κάνουμε μία φορά το χρόνο, αλλά είναι ο τρίτος που κάνουμε και νομίζω ότι στο τέλος του τέταρτου έτους πλέον μπορείς να δείξεις πράγματα και να μιλήσεις συνολικά για την πορεία σου. Φάνηκε λοιπόν ότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Φάνηκε ότι οι δείκτες αποτελεσματικότητας δεν κάνουν λάθος και είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και με τον κόσμο κατά άμεσο τρόπο, ούτως ώστε να καταλάβουν, πέρα από αυτό που φαίνεται, τι υπάρχει και από πίσω. Εμείς λοιπόν σε πολλά πράγματα προτιμήσαμε την ουσία από το φαίνεστε. Σε πολλά πράγματα προτιμήσαμε να κάνουμε μελέτες ιδιοχρηματοδοτούμενες, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε καινούργια έργα, από το να αλλάξουμε πεζοδρόμια. Αυτό το ράβε ξύλωνε που το βλέπουμε συχνά πυκνά στους Δήμους. Είναι κάτι το οποίο θα είναι κληροδότημα και για την επόμενη Δημοτική Αρχή, διότι όταν έχεις μελέτες μπορείς να ενταχθείς σε έργα και αυτό είναι πολύ μεγάλο κέρδος για το Δήμο μέσω των χρηματοδοτουμένων έργων. Αυτό το κατανοούν οι δημότες, φάνηκαν να το κατανοούν, κύριε Τσακνή? Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι κατάλαβαν οι δημότες τον αγώνα που δώσαμε μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, όπου είχαμε πάρα πολλά ενταγμένα έργα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί πρέπει να αναγνωρίζονται τα θετικά και να γίνεται κριτική για τα αρνητικά. Η προηγούμενη λοιπόν Δημοτική Αρχή είχε εντάξει 66 εκατομμύρια ευρώ σε έργα, τα οποία εμείς κατά το ίμιση τα ολοκληρώσαμε. Και αυτά που δεν ολοκληρώθηκαν, με υπετιότητα κυρίως των εργολάβων, διότι όταν μπήκαν τα capital controls στη ζωή μας και οι τράπεζες έκλεισαν τις πόρτες τους στους εργολάβους, τότε άρχισε ο ένας μετά τον άλλον να πτωχεύουν και να αφήνουν τα έργα. Αυτά τα έργα λοιπόν εμείς δεν τα χάσαμε. Τα περάσαμε γέφυρα στην επόμενη προγραμματική, στο καινούργιο ΕΣΠΑ, το 14-20, το οποίο όμως και αυτό άργησε 3 χρόνια. Το ΕΣΠΑ 14-20 έγινε ΕΣΠΑ 17-20. Και όλα αυτά γίνανε επί της δικής μας θητείας. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη ήταν η θέση μας, όπου αφενός θα έπρεπε να σώσουμε τα έργα που είχε εντάξει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όσα δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε για τους λόγους που σας εξήγησα, και αφετέρου να εντάξουμε καινούργια έργα, όπου σήμερα έχουμε την χαρά και την ικανοποίηση να λέμε ότι μεταφέραμε και σώσαμε 30 εκατομμύρια ευρώ από τα παλιά έργα και εντάξαμε άλλα 30, συν 6 που αναμένεται να ενταχθούν ως τις εκλογές. Αναφερθήκατε βέβαια σε έργα καθημερινότητας, όπως είπατε, πεζοδρόμια, σε κάποια σημεία, κάποιες περιοχές. Και αυτά είναι απαραίτητα όταν πρόκειται για την διευκόλυνση των πολιτών, για την μη επικινδυνότητα τους και όλα αυτά. Σκοπεύετε εσείς ως μελλοντική διοίκηση, αν αναλάβετε το Δήμο, σκοπεύετε να το δείτε και αυτό το κομμάτι? Είναι στο πρόγραμμά σας? Μετά τα όσα κάναμε σε σχέση με τις υποδομές και τα οποία ήταν απαραίτητα, πιστεύω ότι το επόμενο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτά που λέτε, κυρίως για λόγους ασφάλειας και όχι για το φαίνεστε, είναι απαραίτητα να γίνουν. Και δεσμεύομαι ότι θα γίνουν. Πολλές παρεμβάσεις, κύριε Τσακνή, κάνατε όσον αφορά τα δίκτυα. Αναφέρομαι στην υδροδότηση κυρίως. Υπήρχαν προβλήματα, όπως για παράδειγμα στο χωριό, στο Νεοχώρι, το νερό είχε ζητήματα σε πάρα πολλά σημεία, σε πάρα πολλές περιοχές. Βάλατε φίλτρα, μονάδες φίλτρανσης. Κάνατε τέτοιες παρεμβάσεις για να εξασφαλιστεί πόσιμο νερό με επάρκεια και να μην έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι σε κανένα χωριό? Υπάρχουν νερά σε κάποια χωριά, ιδίως στη μεταλλευτική περιοχή, που έχουν βαριά μέταλλα.
Όπως επίσης στο χωριό της Αρνέας υπάρχει ραδόνιο, το οποίο είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο. Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε ήταν να εντάξουμε σε καινούργια έργα φίλτρα, την αγορά φίλτρων μέσω ΕΣΠΑ, διότι έτσι μόνο μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Βέβαια υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως χωριά, όπως ο Στανός, τα πυργαδίκια που αντιμετώπιζαν θέματα υδροδότησης. Εκεί παρεμβήκαμε δυναμικά, χωρίς να περιμένουμε κάποιο πρόγραμμα και με μικρότερα έργα τύπου γεωτρήσεων κάναμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις, διότι ο κόσμος πρέπει να έχει αυτό το δώρο του Θεού, το νεράκι, και να είναι καθαρό. Το οποίο νεράκι εμείς το μετράμε σε όλα τα χωριά μέσω του ΚΕΠΑΜΑΧ σε μηνιαίο επίπεδο, διότι πρέπει να παρατηρούμε, να καταγράφουμε και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε σχετικά με την καταλληλότητά του. Η Αμουλιανή έχει λυμμένο πλέον το θέμα της υδροδότησης. Αυτό λύθηκε προετών με τον υποθαλάσσιο αγωγό. Mm-hmm. Σίγουρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο αγωγός δεν μπορεί να ανταποκριθεί πάντα στις ανάγκες του χωριού, διότι φεύγουν 56 κυβικά περίπου την ώρα. Εκεί υπάρχει ένα ζόρι κάποιες μέρες το χρόνο, 15 Αύγουστο, κάποιες μέρες που στο νησί έχει ιδιαίτερα πολύ κόσμο. Φέτος δεν είχαμε όμως ιδιαίτερα προβλήματα και πιστεύω ότι αν και ο κόσμος συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνει οικονομία στο νερό και να μην πλένει το αυτοκίνητό του ο επισκέπτης με το λάστιχο τον κήπο του καλοκαιριάτικα, θα φτάνει το νερό για όλους και για τον μπάνιο μας και για την πόση και για το οτιδήποτε. Σκέφτεστε κάτι ιδιαίτερο για το νησάκι της Αμουλιανής που είναι και ο τόπος καταγωγής σας, κύριε Τζακνή? Μπορείτε να κάνετε έργα, υποδομές και πράξεις ώστε να ανέβει ακόμη περισσότερο και το τουριστικό προϊόν και από άποψη ποιότητας και από άποψη... Αν και νομίζω ότι είναι πολύ ποιοτικό ο τουρισμός στην Αμουλιανή ούτως ή άλλως, γιατί είναι λίγοι και καλοί αυτοί που φτάνουν σε αυτό το νησί. Αν όμως θέλετε εσείς κάτι ξεχωριστό και αν έχετε ένα ιδιαίτερο όραμα για αυτό το νησάκι. Οπωσδήποτε σαν Αμουλιανιώτης και σαν άνθρωπος που είμαι πολύ κοντά στον τομέα του τουρισμού, έχω ιδιαίτερα όνειρα και για το νησί της Αμουλιανής, αλλά και για όλα τα μέρη του Δήμου μας, διότι υπάρχουν μέρη τα οποία δεν είναι τόσο τουριστικά, που θα έπρεπε να αναδειχθούν. Αν επισκεφθεί κάποιος τους καταράχτες της Βαρβάρας ή τον παραδοσιακό οικισμό της Αρνέας, θα καταλάβει τι εννοώ. Νομίζω ότι ο Δήμος μας μπορεί να γίνει ένα δεύτερο Πύλιο. Μπορεί ο τουρίστας να μένει κάπου ορεινά και σε 15 λεπτά να κάνει τον μπάνιο του το καλοκαίρι. Αλλά για να επανέλθουμε στο νησί της Αμουλιανής, να πω ότι το μεγαλύτερο έργο κατά την άποψή μου, το οποίο υλοποιείται και μάλιστα είναι στα τελειώματα, είναι η πολυοδομική επέκταση του οικισμού, mm-hmm. η οποία είναι άνω των 30 ετών ιστορίας και επιτέλους ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί. Εμείς από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε το βάλαμε κάτω, πάρα πολύ ζεστά, το τρέξαμε κατά το κοινό λεγόμενο και ευελπιστούμε μέχρι το καλοκαίρι να έχει τελειώσει. Αυτό σημαίνει ότι ο οικισμός θα υπερδιπλασιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν πάρα πολλά σπίτια, θα κινηθεί η οικοδομή, που ξέρετε η οικοδομή συμπαρασύρει πάρα πολλά επαγγέλματα, θα δοθούν δουλειές σε οικοδόμους από όλα τα χωριά της Χαλκιδικής και θα φέρει και επιπλέον τουρισμό στο νησί. Πιστεύουμε ότι ο τουρισμός ήταν, είναι και θα είναι η βαριά βιομηχανία της Χαλκιδικής και ότι ο τουρισμός είναι από τις δραστηριότητες που έχουν σώσει και την Ελλάδα, πιστεύω, κατά την περίοδο της κρίσης. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό, τόσο για την Αμουλιανή όσο και για ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη. Και οι πολυοδομικές αυτές επεκτάσεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα χωριά. Ήδη έχουμε κινήσει τη Ουρανούπολη, του Γωματίου, ακολουθεί η Ερυσσός, η Στρατονίκη, η Μεγάλη Παναγία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ώριμες μελέτες οι οποίες είχαν παρατηθεί. Τώρα, εσείς μιλάτε για επεκτάσεις και μέσα στο μυαλό μου πάει σε. Εννοείται υποδομές που να συνοδεύουν αυτές τις επεκτάσεις. Περισσότερο νερό, μεγαλύτερα αποχετευτικά δίκτυα, βιολογικοί καθαρισμοί, δρόμοι, όλα αυτά που συνοδεύουν τις επεκτάσεις στη συνέχεια. Έτσι πρέπει να είναι. Επί των ημερών μας ολοκληρώσαμε πάρα πολλά τέτοια σοβαρά έργα. Ο βιολογικός της Αμουλιανής, των πυργαδικείων, της Ολυμπιάδος, τα αποχετευτικά συστήματα.
Οπωσδήποτε πρέπει να βλέπουμε και να σχεδιάζουμε την περιοχή μας για αρκετά χρόνια μετά. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και νομίζω ότι η αύξηση του τουριστικού πληθυσμού θα συμπαρασύρει οικονομικά και ποιοτικά όλη την περιοχή, όλο το Δήμο Αριστοτέλη. Ο τουρισμός θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας που να καλύψουν κάποια κενά, κύριε Τζακνή. Το ρωτώ αυτό και με αφορμή μια συνάντηση που είχατε με το κίνημα ανέργων Στρατονίκης στα Γύρων, αφού γκραστήκατε τα προβλήματα, γιατί μιλάμε για νέους κυρίως ανθρώπους, στην πιο παραγωγική τους ηλικία, ίσως κάποιοι από αυτούς. Πώς μπορεί να υπάρξει απασχόληση σε όλο το Δήμο, μέσω ποιων θέσεων, έτσι ώστε να μένουν στον τόπο τους και να μην φεύγουν? Οφείλουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να δίνουν σαφέστατη προτεραιότητα στους ανθρώπους της περιοχής μας. Εγώ συνάντησα αυτά τα παιδιά... Προφανώς δεν αναφέρεστε μόνο στα μεταλλεία, αναφέρεστε στο σύνολο της επιχειρηματικότητας που αναπτύσσετε. Βεβαίως. Και τα μεταλλεία και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γνώρισα παιδιά τα οποία πραγματικά έχουν προσόντα και τα οποία πραγματικά θα πρέπει οι επιχειρηματίες να τους δουν σοβαρά, γιατί νομίζω ότι και οι ίδιοι θα κερδίσουν μέσω αυτών. Εμείς σαν Δήμος έχουμε προβεί σε διάφορες τέτοιες δράσεις, όπως αυτή που διοργανώνεται στις 18 Φεβρουαρίου στην Ιρισό και που κάθε χρόνο μιλάμε για τις ημέρες καριέρας, όπου φέρνουμε σε επαφή τους νέους και όχι μόνο ανέργους με τις επιχειρήσεις περιοχής. Εκεί λοιπόν δίνεται ευκαιρία στις επιχειρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες τους να δουν ανθρώπους, να δουν βιογραφικά, να αξιολογήσουν και έτσι κάνουμε ένα πάντρεμα αυτών οι οποίοι ζητούν δουλειά με αυτούς που προσφέρουν δουλειά. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι ο Δήμος μπροστά και σε αυτό το κομμάτι και γιατί όχι στο μέλλον να φτιάξουμε και ένα γραφείο εργασίας για όλους αυτούς τους ανθρώπους, διότι ο Δήμος πρέπει να είναι κοντά και πάνω από τα προβλήματά τους. Δεν νοείται ανάπτυξη με ανεργία. Mm-hmm. Από τον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου, είστε ικανοποιημένος ή θα θέλατε να αλλάξετε κάτι στο μέλλον? Αναφέρομαι στο πόσο σωστά κατανεμημένες είναι ανάλογα με τις περιοχές, είτε Αρναία, είτε Ιερισσό, είτε και σε κάποιες άλλες πρώην δημοτικές κοινότητες, μέχρι το πόσο λειτουργικές είναι. Και αν υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Δήμο, ή θέλετε να αλλάξετε και προς αυτή την κατεύθυνση κάτι? Βάλατε πολλά πράγματα μαζί. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα. Δεν μπορεί να είναι κάποιος ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες του Δήμου όταν λείπουν 80 θέσεις από τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών. Έχουμε περίπου τους μισούς από αυτούς που χρειαζόμαστε βάσει του μεγέθους μας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια φεύγουν μόνιμοι υπάλληλοι γιατί δεν αναπληρώνονται. Και σε κάποιες θέσεις, όπως η πολιτική μηχανική, έχουμε μόνο 2. Αυτό είναι ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουμε παράπονο από την προσπάθεια που καταβάλουν τα παιδιά. Και να σας πω κάτι, μελέτες όπως αυτή του ΚΕΦΗΜ που αναφέραμε προηγουμένως, δεν περικλείουν μόνο τη βούληση της Δημοτικής Αρχής, αλλά και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, τους οποίους πραγματικά νιώθω την ανάγκη αυτή τη στιγμή δημοσίως να ευχαριστήσω για την προσπάθεια, γιατί είναι τόσο λίγοι για αυτό που προσφέρουν. Σίγουρα, εμείς κοιτάξαμε να κάνουμε μία οργάνωση σε αυτόν τον τομέα. Άλλωστε αυτό ήταν και η δουλειά μου πριν μπλεχτώ με την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο καταμερισμός και στις 3 μεγάλες κομοπόλεις, Ιερισσός, Παναγία, Αρναία, ήταν ένας καταμερισμός που εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα. Και βέβαια δεν βρίσκω κανένα λόγο κάποιος ο οποίος κατάγεται από την Αρναία να μεταφέρεται στην Ιερισσό ή το αντίθετο, διότι πρέπει να δούμε λίγο και το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι σεβαστήκαμε τους εργαζόμενους, σεβαστήκαμε όλες τις πόλεις και τα χωριά, προσπαθήσαμε να τους οργανώσουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και έστω με υπηρεσίες οι οποίες υπολείπονται σε προσωπικό. Θεωρώ ότι καλά τα καταφέραμε, αλλά έχουμε οπωσδήποτε και άλλα περιθώρια βελτίωσης και σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και το θέμα των μόνιμων προσωπικών που περιμένουμε στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, αλλά και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που αναφέρατε
Και εδώ θέλω να προαναγγείλω ότι εντός του 19 και πριν τις εκλογές ο Δήμος θα έχει ηλεκτρονική αλληλογραφία, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο παντού και θα οργανωθούμε με ένα τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να καλύπτουν τα κενά των ανθρώπων μέσω της οργάνωσης που μπορεί να μας προσφέρουν τα σύγχρονα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. Άρα μέσω διαδικτύου θα μπορούν να διεκπεραιώνουν πολλές από τις υποθέσεις τους οι δημότες. Πολύ σύντομα. Και οι υπάλληλοι θα κάνουν τη δουλειά πιο γρήγορα, χωρίς χαρτούρα και χωρίς έγγραφα να μένουν στα συρτάρια, αλλά και οι δημότες θα έχουν να απολαμβάνουν αφενός μια πιο γρήγορη εξυπηρέτηση και αφετέρου θα τους δίνεται η ευκαιρία σε κάποιες κατηγορίες και όχι σε όλες, με ηλεκτρονικό τρόπο είτε να εξοφλούν τον λογαριασμό τους, είτε να στέλνουν ένα αίτημα στο Δήμο. Κύριε Τζακνή, πώς σκοπεύετε να συνεχίσετε αυτά τα βήματα εξωστρέφειας που έγιναν μέχρι σήμερα από την διοίκηση του Δήμου και αναφέρομαι στο κεφάλαιο πολιτισμός. Κατά κύριο λόγο, μιλήσατε για το Διεθνές Έτος Αριστοτέλου, που στην ουσία ήταν διετία. Σίγουρα έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα και έξω από τον Δήμο για τον Αριστοτέλη. Υπάρχουν οι δράσεις του κέντρου, του Αριστοτέλου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, ίσως τα μεγαλύτερα που έχει δει η Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια. Τολμώ να πω, οικαστικά, μία έκθεση που θα φιλοξενηθεί σε μόνιμη βάση του Μάκη Βαρλάμη, η έκθεση «Το Άγιον Όρος» με πίνακες ζωγραφικής που αφορούν το Άγιον Όρος και θα φιλοξενηθούν μόνιμα στο πολιτιστικό κέντρο της Ιερισσού. Αναφέρω τώρα κάποια από τα παραδείγματα, γιατί είναι και πολύ πρόσφατα. Αν δεν κάνω λάθος, θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό η έκθεση. Οι εργασίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Για να μπουν μέσα τα έργα και να μείνουν στο χώρο. Πιστεύω ότι εντός του Μαρτίου θα έρθουν τα έργα. Έρχονται από την Αυστρία. Μιλάμε για πολύ σημαντικά έργα του μεγάλου καλλιτέχνη με θέμα το Άγιο Όρος, όπως είπατε, και η οποία έκθεση ενδεχομένως να είναι και μόνιμη. Το θέλετε, αυτό είναι επιδίωξη του Δήμου. Βεβαίως. Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον Δήμο και για την πόλη της Ιερισσού. Ο επισκέπτης, καθώς πηγαίνει στο Άγιο Όρος, να κάνει μια στάση και να βλέπει, να θαυμάζει αυτή την έκθεση. Ή και ο τουρίστας από την Ιερισσόη και από τα άλλα χωριά να επισκέπτεται ουσιαστικά έναν μουσιακό χώρο το οποίος γίνεται με την αγάπη και τη φροντίδα του Δήμου Αριστοτέλη εις όφελος και των δημοτών του και όλων των επισκεπτών μας. Αυτό βέβαια το να είναι μόνιμη η έκθεση εκεί είναι και μια επιθυμία που εκφράστηκε από το περιβάλλον του Μάκη Βαρλάμη προς το Δήμο μετά από επαφές που είχε η Δημοτική Αρχή. Δεν το αφήσατε στην τύχη τους να συμβούν κάποια πράγματα. Αυτή είναι η εξωστρέφεια που λέμε και αυτή η εξωστρέφεια την βάζουμε πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας. Για να απαντήσω όμως και ολοκληρωμένα στην ερώτηση την πρώτη που κάνατε, να διευκρινίσω ότι εγώ ως μέλος της διοίκησης αυτής της Δημοτικής Αρχής δεν πρόκειται να αλλάξω κάτι σε σχέση με την σειρά που έχουν πάρει τα πράγματα και με την κατεύθυνση αυτή της εξωστρέφειας, της καινοτομίας, του πολιτισμού, του τουρισμού. Είμαι μέλος αυτής της ομάδας που ξεκίνησε το 2014, λειτουργούμε πραγματικά σαν ομάδα και ανεξαρτήτου δημάρχου θα συνεχίσουμε έτσι. Έτσι λοιπόν, δράσεις όπως οι αδελφοποιήσεις με πολύ σημαντικές πόλεις του εξωτερικού που ήδη μας έχουν φέρει ωφέλη στον τόπο μας. Αγία Πετρούπολη. Αγία Πετρούπολη και πρόσφατα θα έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις να αδελφοποιηθεί ο τόπος του Αριστοτέλη με τον τόπο του Κουνφούκιου, μάλιστα, που είναι ένας εξίσου μεγάλος δάσκαλος του παρελθόντος, αλλά τόσο επίκαιρος και στις μέρες μας. Αυτά θα συνεχιστούν. Αυτά θα συνεχιστούν διότι κάνουν τον τόπο μας γνωστό, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, έρχονται ωφέλη ανταποδοτικά, ένθεν και ένθεν και νομίζω ότι ανοίγουν έτσι το παιχνίδι και σε καινούργια πράγματα και σε καινούργιες δράσεις. Θα κάνετε και το Μουσείο του Ζορμπά στο Παλαιοχώρι. Αυτό είναι μια απόφαση που έχει πάρει τον δρόμο της πλέον. Ναι, είναι ακόμα μια έκπληξη των τελευταίων του τελευταίου καιρού, μετά από επαφές που κάναμε με τον Σύλλογο Φίλων Νίκου Καζαντζάκη,
Αποφασίστηκε ότι το παλαιοχώρι στο οποίο έζησε ο Ζορμπάς κάποια χρόνια και όπου υπάρχει το σπίτι που πέρασε, θα μπορεί να στεγαστεί κάτι τέτοιο, το οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι και αυτό κέντρο ενδιαφέροντος για όλους. Εξετάζουμε το χώρο του παλιού σχολείου. Έχουμε στείλει τοπογραφικά, βρισκόμαστε σε συζητήσεις και είμαστε πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί και επισήμως. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστες συζητήσεις φυσικά όλες αυτές. Ένα σχόλιο θέλω, κύριε Τσακνή, για το προεκλογικό κλίμα στον τόπο, πριν ολοκληρώσουμε. Αν υπάρχει τέτοιο κλίμα στην ατμόσφαιρα του Δήμου Αριστοτέλη το τελευταίο διάστημα, και πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται αυτό μέχρι την ημέρα των εκλογών. Εκτιμάτε κάτι, έχετε κατά νου σας προς ποια κατεύθυνση μπορεί να κινηθεί? Πριν απαντήσω, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και ένα τρίτο σημείο, πάρα πολύ σημαντικό. Πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Πολιτιστικού, βεβαίως. Και όχι μόνο ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Και μιλάμε για το Αριστοτελικό, το Διεθνές Αριστοτελικό Κέντρο Σπουδών, το οποίο θα γίνει σε μια έκταση 300 στρεμμάτων δημοτικής έκτασης δίπλα στην Ολυμπιάδα, εκεί που είναι τα αρχαία στάγυρα, και που θα είναι σημείο αναφοράς, πιστεύω, για χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο, βεβαίως, που λατρεύουν τον Αριστοτέλη. Φαντάζεστε τι σημαίνει αυτό για τον τόπο μας. Αυτό το σχέδιο είναι μεγαλεπίβολο, αλλά το έχουμε βάλει κάτω, το προχωράμε. Ως εκπρόσωπος του Δήμου στις συζητήσεις και στις επιτροπές είναι ο πρώην Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομίχος, ο οποίος από τη δική του θητεία είναι κάτι το οποίο το κουβαλάει και το τρέχει με μεγάλη συνέπεια. Και θα είμαστε σε λίγες εβδομάδες ίσως σε θέση να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πράγματα σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με το Σύλλογο Αριστοτέλεια Πολιτεία. Είναι, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Όπως και το Αριστοτελικό Σχολείο στη Στρατονίκη, εκεί που είναι το παλιό σχολείο της Στρατονίκης, ήδη η μελέτη για αρχιτεκτονική έχει ολοκληρωθεί και αυτό που φιλοδοξούμε είναι να γίνει ένα μέρος επισκέψιμο από σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, να μπορούν να επισκεφθούν τον τόπο του Αριστοτέλη στα νέα στάγυρα αυτή τη φορά, δίπλα στη Στρατονίκη, όπου είναι και το άλσος του Αριστοτέλη, και έτσι να δημιουργήσουμε ένα τόξο επισκεψιμότητας, ένα τόξο για τον μεγάλο δάσκαλο της αρχαιότητας. Άλσος Αριστοτέλη, Αριστοτελικό Σχολείο, Διεθνές Αριστοτελικό Κέντρο. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό θα μπορούσαμε να κάνουμε. Έχετε δίκιο. Και που εκπροσωπεί και τον ισχυρό Αριστοτέλη. Κύριε Ζακνή, μετά τον Αριστοτέλη. Δεν απάντησα όμως στην ερώτηση. Δεν έχουμε και χρόνο, αλλά μετά τον Αριστοτέλη πραγματικά δεν ξέρω αν έχει νόημα το προεκλογικό κλίμα. Ειλικρινά, μετά από μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα του αρχαίου φιλοσόφου μας, πείτε μου με μία κουβέντα μόνο, υπάρχει όντως προεκλογική ατμόσφαιρα? Έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο? Έχει ξεκινήσει σε ήρεμο κλίμα. Υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Δεν πρέπει να όπως φτάσουμε η πατρίδα του Αριστοτέλη, έτσι ακριβώς, να μην φτάσουμε στις αντιπαραθέσεις και στις συγκρούσεις του παρελθόντος. Θα καταθέσει ο καθένας την πρότασή του στην κοινωνία και θα αξιολογηθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τη συζήτηση. Κύριε Τσακνή, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Αύριο Παρασκευή και πάλι κοντά σας στις 18:00 το απόγευμα. Έως τότε, καλό βράδυ σε όλους.